αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα, το ότι έχει απέναντί του μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη και δεν του λέει ναι σε κάθε του επιθυμία. Αυτό έχει ένα κόστος για τον κύριο Σόιμπλε μέχρι τώρα, ότι προχωράμε σε μια συμφωνία διαφορετική από ό,τι γινόταν μέχρι χθες, και αυτό έχει ένα κόστος στη γερμανική κοινή γνώμη. Άρα νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν απευθύνονται κυρίως σε εμάς, αλλά απευθύνονται γιατί είδατε τα προβλήματα που είχε μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να περάσει τη συμφωνία από τη Γερμανική Βουλή. Νομίζω ότι απευθύνονται στο εσωτερικό της Γερμανίας πιο πολύ, να πει ότι είμαι εδώ και θα συνεχίσω να είμαι σκληρός κτλ. Το ζήτημα είναι η ουσία. Είναι μια πολιτική αυτή που έχει ακολουθήσει η Γερμανία μέχρι σήμερα, η οποία βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρώπη. Η Γαλλία, βλέπετε, ζητάει εξαίρεση για τα επόμενα χρόνια να έχει μέχρι 3% έλλειμμα για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Η Ιταλία είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Η Ισπανία έχει διαλυθεί επίσης. Ναι. Είναι μια πολιτική που οδηγεί τώρα την Ευρώπη σε αδιέξοδο. Τώρα το μέτωπο που ανοίξαμε και με την Ισπανία, μιας και το αναφέρει και την Πορτογαλία, μήπως ήταν υπερβολικό, μήπως εμποδίζει τις προσπαθειές μας, γιατί εσάς η βασική στρατηγική ήταν ότι θα ενωθεί ο Νότος για να... Και συνεχίζει να είναι αυτή η βασική μας στρατηγική, γιατί οι λαοί του Νότου είναι αυτοί που έχουν περάσει τα πάνδυνα από αυτή την πολιτική της Γερμανίας. Κύριε Κορνάκη, μην το λέτε αυτό, διότι και Ποδέμος να βγούνε, δεν θα είναι ταυτισμένοι με την πολιτική που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν ζητάμε από κανέναν να είναι ταυτισμένος μαζί μας. Όχι, θέλω να πω ότι εκεί λέγαμε ότι υπάρχει ένα θέμα να υπάρξει μέτωπο του Νότου. Σας λέγανε από τότε, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει μέτωπο του Νότου. Λέγατε, όχι, θα γίνει. Τώρα λοιπόν με το Ραχώι έχουμε ανοίξει πόλεμο. Είμαστε στα χαρακόμματα με τον Πορτογάλ. Θα χάσουν, φαίνεται από τις εκλογές. Και δυο. Από ό,τι φαίνεται, μέσα στο επόμενο ξέρω θα χάσουν. Και οι Ποδέμος να βγουν και οι Πορτογάλοι οι αριστεροί να βγουν, δεν θα είναι ταυτισμένα συμφέροντά. Εγώ δεν λέω ότι θα είμαστε ένα μπλοκ ενιαίο. Αλλά θα φτιαχτεί μια στρατηγική στην Ευρώπη για να σταματήσει αυτός ο κύκλος λιτότητας. Φάνηκε αυτό. Στα Eurogroup φάνηκε αυτό. Στα Eurogroup φάνηκε αυτό. Ποιοι ήταν μαζί μας. Όχι από την Ισπανία και την Πορτογαλία, που είναι η βασική. Ωραία, ποιοι ήταν μαζί μας. Ιδεολογική σύμμαχη του κυρίου Σόιμπλε. Ποιο νιώθετε ότι είναι δίπλα σας. Αλλά νομίζω ότι η Γαλλία και η Ιταλία παίξαν ένα θετικό ρόλο στην διαπραγμάτευση. Χωρίς να είναι καθόλου ταυτισμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο πράγμα, αλλά η Γαλλία φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται. Πάντως η κριτική που σας ασκήθηκε και στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι δεν πετύχατε για τίποτα σπουδαίο ώστε να λέτε ότι είχαμε μια θετική διαπραγμάτευση, ότι είχαν θετική στάση. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος να υποτιμούμε, όσο λάθος είναι να μην λέμε τα αρνητικά που έχει η συμφωνία, άλλο τόσο λάθος είναι να υποτιμούμε όσα κερδίζουμε. Για πρώτη φορά η κοινωνία, η πρωτοφανή στήριξη που έχουμε από την κοινωνία, που οφείλεται. Ότι είναι μια κυβέρνηση να πηγαίνει και να παλεύει. Και να γυρίζει πίσω με μια μεταβατική συμφωνία. Να κερδίσει 4 μήνες χρόνου, καταρχήν. Κερδίσαμε 4 μήνες χρόνου. Δεύτερον, αμφισβητήσαμε το 3% πρωτογενές πλεόνασμα που έπρεπε να έχουμε φέτος. Και 4,5 του χρόνου. Και πήγε φέτος 1,5, θα δούμε πώς θα κλείσει. Αλλά αμφισβητήθηκε ο κανόνας του 3. Και έτσι κερδίζει λεφτά για να τα ρίξει στην ανθρωπιστική κρίση, στα νοσοκομεία, σε όσα λέγαμε πριν. Και για τα επόμενα χρόνια. Και τρίτον, την άλλη μέρα που ξημέρωσε, κύριε Κορονάκη, την άλλη μέρα που ξημέρωσε, είμαστε μπροστά πάλι στη ίδια. Δεν θα έχουμε λεφτά σε λίγες μέρες να πληρώσουμε. Θα φτύσουμε αίμα, λέει ο Βαρουφάκης, για να βρούμε τα 7 να πληρώσουμε. Αυτό που λοιπόν έχει σημασία για να. Ο Φαύλος και αυτό που λέγατε για από παλιά, πούμε το πρώτο βήμα. Ότι είναι πρώτο βήμα και δεν είναι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Θυμάστε που μας λέγανε ότι θα πάτε και θα σας πούνε όχι και θα φύγετε και μετά τι θα κάνετε και θα είναι 5 λεπτά αυτό. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Βεβαίως, τον κύριο Βορύδη να απαντάει 5 λεπτά κρατάει αυτό. Μετά τι θα κάνετε. Δεν είναι 5 λεπτά όμως. Εδώ έχουμε μπει σε μια ουσιαστική διαδικασία διαπραγμάτευσης. Έγινε το πρώτο βήμα και στην ουσία η συμφωνία αυτή θα κριθεί από το τι θα γίνει τους επόμενους 4 μήνες. Ασφαλώς. Τις μάχες που θα δοθούν μέρα-μέρα. Λέτε τώρα, όλη αυτή η προοπτική ενός νέου πακέτου χρηματοδότησης, προγράμματος μνημονίου, δεν ξέρω τι, ας πούμε, μετά το τετράμινο, που οι Γερμανοί το θεωρούν δεδομένο. Ο Σόιμπλε λέει χρειάζονται. Τώρα, άμα λέει δεν θέλει, εγώ δεν θα σπάσω και το κεφάλι μου. Εσείς το έχετε απορρίψει τελείως, το κουβεντιάζετε υπό όρους, δεν τα έχετε βάλει κάτω ακόμα να δείτε, θα χρειαστεί, δεν θα χρειαστεί. Τι, ποια είναι. Αυτό που πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί είναι η συμφωνία για την αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και γι' αυτό λέμε ότι η φάση της διαπραγμάτευσης εξελίσσεται. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κατά ανάγκη χρήματα, αλλά σίγουρα χρειάζεται το κενό υπάρχει, στρατηγική της απομείωσης του χρέους. Ένα χρέος που είναι δυσβάσταχτο και ό,τι λεφτά μαζεύεις τα δίνεις για να πληρώνεις τόκους, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια χώρα έτσι. Πώς θα ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία αν δεν ρίξει κάποια λεφτά
μέσω των δημοσίων, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Για να... Το πρόβλημα, κύριε Κορονάκη, που ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν θα σου κουβεντιάσουν μαζί το χρηματοδοτικό κενό και την απομείωση του προγράμματος. Θα σου πούνε πρώτα φτιάξε πρόγραμμα. Εδώ, λοιπόν, και μετά θα κουβεντιάσουμε το χρέος. Έχει να κάνουμε πολλά πράγματα. Και γι' αυτό αυτοί οι τέσσερις μήνες είναι χρήσιμοι και κρίσιμοι. Το τι θα κάνεις εσύ για να προετοιμαστείς για την τελική αναμέτρηση, ας πούμε. Τι συμμαχίες θα έχεις χτίσει μέχρι τότε. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό περνάει και μέσα από τον Νίκο Λαό. Δηλαδή, αυτή η συμφωνία, όποια και αν βρείτε με τους εταίρους, τον Μάιο, θα χρειαστεί επικύρωση από τον Νίκο Λαό, κατά τη γνώμη σας, είτε μέσω ενός δημοσίου. Αν είναι στα πλαίσια της εντολής που έχουμε ήδη πάρει. Και υπάρχει αυτή η πρωτοφανή στήριξη που είχαμε και τώρα. Δεν είναι. Λόγος. Αν φτάσουμε σε κάποιο οριακό σημείο, νομίζω ότι είναι λογικό να ζητήσει την έγκριση του λαού σε μια οριακή κατάσταση. Με δημοψήφισμα ή εκλογές. Με όποιο τρόπο, θα το δούμε και τότε. Αλλά το κομβικό είναι τι θα κάνεις μέχρι τότε. Και εδώ νομίζω ότι είναι και ο ρόλος του κόμματος από εδώ και πέρα. Πώς ανοίγει αυτό το κόμμα, πώς εμπνέει αυτό το κόμμα την κοινωνία, πώς στηρίζει την κοινωνία, πώς. Αυτοί οι τέσσερις μήνες διακυβέρνηση δεν θα είναι μόνο νομοθετικό έργο και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά θα βάζει και την ίδια την κοινωνία μέσα σε μια διαφορετική αντίληψη μάχης για να σου αλλάξουν τη ζωή μας. Κύριε Κορονάκη, μιας και τελείωσε χθες η Κεντρική Επιτροπή, είσαστε σε θέση να μας δώσετε μια τελική απάντηση, τι αποφασίσατε, θα φέρετε τη συμφωνία στη Βουλή που είναι αίτημα της αντιπολίτευσης, δεν θα τη φέρετε, θεωρείτε. Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω το λένε. Όλα. Το κύριο Βαδημούλη, άκουσα εγώ. Ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων νομίζω ότι δεν μπορεί να έρθει, γιατί είναι ένας γενικόλογος κατάλογος. Σωστό. Που είναι πρώτος κατάλογος ενδεικτικών μεταρρυθμίσεων, αν αποτελούσε βάση ή όχι. Αποτέλεσε βάση και ξεκινήσαμε. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να έρθει στη Βουλή. Αν υπάρχει κάποιο νομικό θέμα και χρειάζεται να περάσει συμφωνία από τη Βουλή, θα περάσει. Δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό θέμα, δηλαδή. Πολιτικό ζήτημα δεν βλέπετε. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί νιώθετε εσείς την ανάγκη να το κουβεντιάσετε τα όργανα σας και δεν νιώθετε να το κουβεντιάσετε η Βουλή. Γιατί δηλαδή σε εσάς χρειάζεται μια πολιτική διερεύνηση συζήτηση αν και στη Βουλή δεν χρειάζεται. Αν θέλετε μια πολιτική συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, βεβαίως θα ήμασταν πρόθυμοι να την κάνουμε στη Βουλή. Αν λέτε το αντίστοιχο, να γίνει μια πολιτική συζήτηση. Αλλά λέτε νομικά ότι δεν χρειάζεται. Αν νομικά. Κοιτάξτε, από όλη την Ευρώπη, 5 κοινοβούλια, 6. Την πήγαν στη Βουλή, τα υπόλοιπα. Νομικά έχετε δίκιο. Γιατί και στη λέξη αντιπολίτευση λένε ότι νομικά δεν έχει θέμα. Αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση, όταν ολοκληρωθεί, σαφώς και θα έρθει στη Βουλή. Σαφώς. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ασαφές κείμενο με πολύ γενικόλογα κομμάτια. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας νόμος να περάσει. Το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι το αίτημα για 4 μήνες παράταση δανειακής σύμβασης. Πολιτικά αυτό δεν είναι. Έχετε την ανάγκη δηλαδή να το επιβεβαιώσετε στη Βουλή. Πολιτικά λέω. Το αίτημα για παράταση δανειακής σύμβασης και όλοι θετικοί είναι. Έχετε ακούσει κανένα να λέει να μην επεκτείνεται. Αν και κάποιο νόημα, θα ήταν μια πολιτική συζήτηση. Το νομικό. Μια πολιτική συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει. Να σας πω κάτι. Έκτακτη φορολογία θα μπει. Έκτακτη φορολογία. Ναι. Είπε ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν, άμα χρειαστεί. Δεν θα διστάσουν να βάλω και έκτακτη φορά. Όχι για τον κόσμο. Να μην το λέμε έτσι όμως, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης, όπως το είπε, είπε ότι ίσως χρειαστεί στρώματα. Που έχουν χρήματα στοχευμένα. Όχι δηλαδή. Όχι νέοι φόροι για τον κόσμο, να μην τρομάζουμε τον κόσμο που μας ακούει. Να το πείτε στον κύριο Βαρουφάκη, αν θέλετε να αλλάξει διατύπωση. Όχι. Απλά είπε και ο κύριος Βαρουφάκης ότι θα είναι στοχευμένα. Για μεγάλα εισοδήματα. Νομίζω η φράση ήταν ότι αν χρειαστεί θα βάλω και έκτακτη φορά. Για τα μεγάλα εισοδήματα. Για τα μεγάλα εισοδήματα. Το διευκρίνησε μετά. Άρα ο κόσμος, οι εργαζόμενοι κτλ. Δεν έχουν να φοβούνται νέα μέτρα από εμάς. Μα δεν είναι, εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Μην το λες. Άπαξ και μπει στο μυαλό σου η έκτακτη φορά. Να πάρω κάποια λεφτά που δεν είναι στο παρόν φορολογικό. Από το παρόν φορολογικό δεν μπορώ να τα πάρω. Τότε λες, πόσα μου λείπουνε, 200. Το σημαντικό. Από πώς θα τα πάρω, αυτό και αρχίσεις και κατεβαίνεις. Δεν θα το κάνετε. Αυτό δεν θα άρα, το κάνουμε. Άρα όταν λέτε αυτή είναι η βασική μας διαφορά με τους προηγούμενους. Αν αρχίσουμε κι εμείς, πάρε μέτρα, μείωσε τις συντάξεις, βάλε φόρους κτλ. Δεν έχει νόημα. Αν το δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία, κύριε να κάνει τα ίδια. Στις ανάγκες που έχει είναι το κράτος τώρα, οι έννοιες ας πούμε διευρύνονται ή συστέλλονται ανάλογα. Είναι μεγάλη σημασία για μένα, ας πούμε. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνοι, όχι, μιλάω για την έκτακτη εισφορά τώρα. Ναι, ναι. Οι έχοντες. Ένας που δουλεύει και η γυναίκα του και αυτός και παίρνουν 40.000 το μήνα. Θα πληρώσουν έκτακτη εισφορά. Αν παίρνουν 40.000 το μήνα. Ναι. Το χρόνο εννοείς πάνω. Το μήνα. Νομίζω δεν θα γίνει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Το χρόνο επαναλαμβάνω και οικογενειακό εισόδημα. Όταν λέμε υψηλά εισοδήματα, εννοούμε υψηλά εισοδήματα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Γιάννη Βαρουφάκη και είπε
ένα πράγμα ότι αν χρειαστεί θα το σκεφτούμε. Δεν είπε ναι, ότι θα φέρω νέα μέτρα. Και τα χρήματα θα πληρωθούν την μέσα στο Μάρτιο. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ο κόσμος δεν έχει να ανησυχεί νέα μέτρα από αυτή την κυβέρνηση. Και το Μάρτιο θα πληρωθεί κανονικά η υποχρεώση μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά έτσι. Έχουμε πει και παλεύουμε να κάνουμε τα πάντα. Θα πληρωθούν να... όμως. Βεβαίως. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πληρωθούν. Τώρα η περίφημη ρύθμιση με τις δόσεις. 100, τι έχετε αποφασίσει, πού έχετε καταλήξει, θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια, νομίζω σήμερα, αύριο θα ανακοινωθούν. Σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθούν, θα γίνει μια ακόμα σύσκεψη σήμερα, ναι. Για να δουν ακριβώς ποιος θα είναι το τελική μορφή. Και ξαναλέω ότι βιάζονται πάρα πολύ, θα με επιβεβαιώσετε φαντάζομαι, διότι όσο υπάρχει αυτή ως η ασάφεια. Μας το έλεγε ο εφοριακός προηγουμένως. Μα δεν χρειάζεται. Όσο υπάρχει αυτή η ασάφεια και αυτός που έχει να παραπληρώσει, λέει κάτσε να δούμε πώς θα καλύτερη ρύθμιση. Άρα, αφού είμαστε σε φουλ επεξεργασία, δεν μπορώ να σας δώσω πολλά παραπάνω στοιχεία όπως καταλαβαίνετε. Είχαν γίνει πρώτες εξαγγελίες. Από εκεί και πέρα έχουν πέσει διάφορες ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό το νομοσχέδιο. Αν μεγάλοι οφειλέτες θα μπουν ή όχι, αν θα μπουν κριτήρια κτλ. Που λέτε κι εσείς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επεξεργασία. Νομίζω σε μια, δύο, τρεις μέρες θα έχουμε τελική απάντηση. Εγώ το βρίσκω λογικό να μπουν κριτήρια. Διότι μπορεί εσείς για οποιοδήποτε λόγο να βγάζετε, να έχετε μια περιουσία, ας πούμε, και να αφήσατε κάποια ληξιπρόθεσμα στην εφορία ή στα ταμεία, να κοστάτε 10 χιλιάρικα, λέω εγώ. Γιατί να γλιτώσετε τα μισά, αν μπορείτε να τα πληρώσετε. Αυτό δύο λεφτά. Λογική... Περιουσιακά ή εισοδηματικά. Εισοδηματικά. Περιουσιακά δεν υπάρχει. Περιουσιακά έχει ένα σπίτι το οποίο δεν ξέρει. Το έχει χωρί ρεύμα. Όχι, περιουσιακά είναι άλλο και εισοδηματικά είναι άλλο. Αλλά εισοδηματικά λογική πρέπει να είναι. Ότι αυτό που μπορεί να πληρώνει, να μην του κάνει διευκολύνσει, να τα πληρώνει. Και τον πόνου συνεπεί. Αυτό που δεν μπορεί να. Και τον πόνου το συνεπεί. Βεβαίω. Για να μην νιώθει κι αυτό. Να σα πω και εγώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μόνο, δεν το κάνετε. Γιατί θα χάσετε σίγουρα λεφτά. Ξέρει τι γίνεται. Πρέπει να φτιάχνουμε όμω και μια φορολογική συνείδηση. Δηλαδή αυτό που πληρώνει και είναι εντάξει. Να μην νιώθει κι αυτός ότι εγώ πληρώνω γιατί το κάνω. Θα χάσεις, άμα βάλεις 5% σε αυτό που πληρώνει, θα χάσεις απλώς 5%. Πάντως μαζί με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πολύ άμεσα, που είναι κομβικό. Ναι. Είχαμε το θέμα με τους πληστηριασμούς που αφέθηκε ελεύθερο. Έρχεται το νομοσχέδιο την Πέμπτη για την ΕΡΤ και έρχεται και σήμερα μάλλον η ανθρωπιστική κρίση. Οπότε... Επί της ανθρωπιστικής κρίσης, εσείς επιμένετε ότι θα δώσετε ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Στο βαθμό που υπάρχουν 300.000 νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, γι' αυτό το ελάχιστο, έτσι, όχι όσο ρεύμα θέλει ο καθένας, αυτό το ελάχιστο που είχαμε πει προεκλογικά. Για να μπορεί να. Αλλά όχι μόνο. Εγώ άκουσα και τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι μια κάρτα. Θα ήθελε να υπάρχει μια κάρτα με ένα ποσό μέσα. Αυτά είναι αρκετές σκέψεις. Είναι μια κάρτα και. Άμα πάτε με κάρτες, ούτε του χρόνου δεν θα το κάνετε. Δεν είναι το μηχανισμό που δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα εύκολα. Και πώς θα γίνει. Το ξέρω, αλλά και η αλλαγή στη διοίκηση είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Τώρα πείτε μου κάτι. Ο Μιλιός, ποιος Μιλιός παραμένει επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο Γιάννης ο Μιλιός ήταν στην προηγούμενη πολιτική γραμματεία, δεν έβαλε υποψηφιότητα χθες. Μάλιστα. Οπότε η νέα πολιτική γραμματεία θα αναδιαρθρώσει τους ρόλους και τις ευθύνες. Εκείνη αναθέτει. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ χρήσιμος σύντροφος, οικονομολόγος, άνθρωπος που έχει βοηθήσει πολύ όλη την προετοιμασία μας και για να φτιαχτεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης κτλ. Και νομίζω ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή μαζί μας. Κύριε Κορονάκη, όταν ο άνθρωπος που έγραψε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σου λέει, σου κάνει σήμερα κριτική για αυτό που κάνεις. Δηλαδή, δεν είναι λογικό ο άλλος, ο απ' έξω να πει, Κοιτάξτε, δεν είναι ο άνθρωπος που έγραψε. Τα πράγματα στην αριστερά, και αυτό είναι καλό, δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα οικονομολόγων που συνεργάστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα για να φτιάξει το πρόγραμμα. Βάζετε τώρα σαν γραμματέας, λοιπόν, να ρωτήσω σκληρά. Σκοπεύετε να τον κρατήσετε σε αυτή τη θέση ή να βάλετε άλλον? Δεν είναι. Η θέση αυτή πρέπει να είσαι μέλος της πολιτικής γραμματείας για να έχεις την ευκαιρία. Δεν θα είναι. Δεν έβαλε ο ίδιος υποψηφιότητα. Οπότε θα αλλάξει. Δεν έβαλε ο ίδιος. Θέλω να συνεχίσω τη σκέψη. Επειδή είναι σημαντικό. Να συνεχίσω τη σκέψη του κυρίου Σακελαρίδη, νομίζω που έκανε μια δήλωση προχθές. Επειδή δεν έβαλε και υποψηφιότητα. Ο κ. Μιλιός λέμε τώρα. Θεωρείτε ότι είναι προς την έξοδο? Όχι καθόλου. Όχι από εσάς. Όχι καθόλου. Δεν είναι. Ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, τοποθετήθηκε γόνιμα. Στην ομιλία του στην Κεντρική Άρα Επιτροπή. Άρα δεν υπάρχει θέμα και για εσάς. Θα είναι εδώ στην πρώτη γραμμή και από αύριο. Αμέσως λέει ο κύριος Σακελαρίδης, ελπίζω να μην είναι προς την έξοδο. Απάντησε όμως ο κύριος Μιλιός. Δεν είναι ποιος ΣΥΡΙΖΑ από ποτέ. Απάντησε ο κύριος Σακελαρίδης. Ο ποιος ΣΥΡΙΖΑ από ποτέ έχει διπλή έννοια. Σωστό είναι αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και να ξέρετε, δημιουργική ασάφεια απάντηση. Η προσπάθεια. Όλοι καταλαβαίνουμε το βάρος της ευθύνης που έχουμε πάρει. Και τώρα
είναι ο καιρός, μπορεί εσωτερικά η κριτική είναι και χρήσιμη. Δεν υπάρχει πολύ, αλλά ζούμε όμως και πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει και δεν το λέω πάντα με αρνητική έννοια. Η πρόεδρος της Βουλής το διαφωνεί με τη συμφωνία που κάνατε. Εσείς το περνάτε μέσα στον ντούκου, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν υπάρχει μια κάθετη διαφωνία ή μια κάθετη συμφωνία. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε πλευρές και πτυχές. Ναι. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε άσπρα ή μαύρα τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Μητρόπουλο. Βεβαίως. Ο οποίος όπου βρεθεί όπου σταθεί λέει και σας λέει ότι υπάρχουν 500 μνημονιακοί νόμοι, πότε θα τους καταργήσετε που είχατε πει θα τους καταργήσετε με έναν νόμο. Με τη βοήθεια του Αλέξη που είναι καλός νομικός, έναν-έναν θα αρχίσουμε να τους καταργούμε. Όπου αρχίσουμε και το δουλεύουμε για όλα. Όχι, καθόλου. Μάλιστα. Από το Ρέθυμνο είστε κύριε Κορονάκη. Από το Ρέθυμνο, από τα Μάρη. Από τα Μάρη, μπράβο. Τι δουλειά είναι, ποια είναι η δουλειά σας εκτός από κομματικό στέλεχο. Μηχανικό. Σας γνωρίζει ο κόσμος σιγά σιγά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας έκανε ενουθεσίες ο Βίτσας ή όχι ακόμα? Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον Δημήτρη πάρα πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης ήταν γραμματέας, εγώ ήμουν οργανωτικός υπεύθυνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συνεργασία μας είναι πολύ καλή πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και η φιλία μας. Όπως έχουμε φτάσει, η επιτυχία η δικιά σας αφορά και τη χώρα πλέον. Δεν αφορά μόνο το δικό σας τον κόσμο. Και είναι και μια μεγάλη ευκαιρία αυτή η πρωτοφανή στήριξη να γίνει μια πραγματική σχέση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανονίστε να τους απογοητεύσετε. Ναι. Θα κάνουμε τα πάντα για να μην τους απογοητεύσουμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ.